Και πάμε final για, για πρώτη πίστα. Η ομάδα γενικά έχει διαλέξει χαρακτήρες οι οποίοι είναι... οι οποίοι δεν τους αρέσει ακριβώς να μπαίνουν μέσα, δεν τους αρέσει να φώνουν τους αντιπάλους τους. Χαρακτήρες που προτιμάνε το zoning, χρησιμοποιώντας πολλά projectiles και αντικείμενα αντίστοιχα. Και σε αυτή τη φάση που την ομάδα φαίνεται ότι έχει το λεπτό το πλεονέκτημα. Ενοχλεί του άλλου του όσο ο Ρόμπιν καθόλου ή Ρόμπιν για κάθετα από πίσω και χρησιμοποιεί το σπέλ για να ανεβάζει damage. Ο Τάτς μας κλείνει τον shot του Μάριο, πλανέκτημα για την πλεομάδα. Ω, ένα πολύ ωραίο απέρ, αλλά δυστυχώς αστοχή και σκοτώνει τον ίδιο του συμπαίκτη. Ο Μάριο θα προσπαθήσει να πετάξει το Zelda έξω από την πίστα. Ωστόσο, ο Zelda έχει μια αρκετά δυνατό recovery. Και ορίστε το γκιμ που σας είπαμε, το up B. Ο Rob χρησιμοποιεί το laser για να... για να επιστρέψει στην πίστα καλύτερα, να κάνει zone τους αντιπάλους από τη γωνία. Η Zelda καταφέρνει να γυρίσει πίσω στην πίστα, ένα όμως forward μας θα κλείσει και το πρώτο stop για τη Zelda. Θα του φάσουν τι κυνηγάνε ένας τον κόσμο τον Rob. Ω, δεν τον πέτυχε ακριβώς το forward μας. Αυτό ωστόσο θα κλείσει το stop του Rob. Πήγε για ένα up-B αλλά δεν τα κατάφερε η Zelda. Για να δούμε. Παραλίγο το spike από το up-B, ωστόσο δεν συμβαίνει. Και να το switch spot που σας έλεγα από τα aerials. Το τακούνι της Zelda είναι θανατηφόρο. Άλλο ένα B, ωστόσο ο Μάριο πολύ χαμηλά για να μείνει τίποτε πέρα από extra damage. Πήγε για άλλο ένα forward air, Zelda. Και πάλι, ωστόσο θα το μπλοκάρει και θα την πετάξει έξω στην πίστα. Down throw σε upair για το νερό. Θα προσπαθεί να κάνει λίγο jump χρησιμοποιώντας τα Twinspire, ωστόσο ένα charge B από την Robin θα κλείσει το stock της Zelda. Τώρα ο Rob δεν είναι, δεν είναι ακατόρθωτο να κερδίσει το match, αφού και δύο αντιπαλοί του είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά, ωστόσο και ο Rob δεν έχει τα πιο δυνατά kill moves και kill confirms. Ρόπι προσπαθεί να προσγειωθεί στην πίστα. Παραλίγο να πέσει, παραλίγο να βγει εκτός. Και τώρα μαζί μου στο casting table έχουμε τον Γκόλντι. Και μαζί μας ο Wolbeard. Εδώ για ένα μάτς το οποίο μόλις τελείωσε. Με το πρώτο γύρο να το παίρνει. Θάνος και ο Σίδωρακ. Να δούμε πως υπάρχει καμιά αλλαγή στα πήγαν και δεν νομίζω. Λίγοι παίκτες αλλάζουν γενικά. Δεν μ' αρέσει
προσωπικά δεν μ' αρέσει η ιδέα του να έχουν και Rob και Zelda. Πιστεύω ότι ένας από τους δύο θα έπρεπε να αλλάξει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, διότι είναι και οι δύο παίκτες που βασίζονται, βασίζονται στο zoning, προσπαθούν να κρατήσουν τους αντιπάλους τους εκτός. Και μαζί με δύο, ναι, στο ομαδικό δεν βγαίνει, πιστεύω ότι χρειάζονται ένα και ένα. Ένας που να πηγαίνει σώμα με σώμα και ένας που να βαρέει από μακριά. Όπως ακριβώς έχουν κάνει ο Τάνος και ο Σίντορακ, που βλέπεις σε όλα τα μάτς, ο Τάνος μένει πίσω και χρησιμοποιεί τους κεραυνούς, χρησιμοποιεί τη φωτιά και, και για να αποκτήσει έλεγχο, για να κάνει zone control. Για να ελέγξει το χώρο, ενώ όσο ο Μάριο μπαίνει μέσα και χτυπάει τους αντιπάλους του σώμα με σώμα και τους κρατάει αποσχολημένους. Έχουν το θέμα τους είναι ότι όταν μπει ο Μάριο δεν έχουν εύκολους τρόπους να τον αποκτήσουν. Ξεκίνησε το δεύτερο μάτς. Να δούμε αν θα καταφέρουν ο Τάνος και ο Σίντρακ να περάσουν. Ένα πολύ ωραίο forward smash, ωστόσο η Zelda έχει ένα πολύ δυνατό recovery. Προς το παρόν η κόκκινη ομάδα έχει το stage control. Αν και ο Μάριο μπορεί να κάνει κάποια πολύ ωραία games με το flat στο recovery της Zelda. Γενικά ο Μάριο είναι πολύ team player, είναι ο καλύτερος παίκτης για ομαδική συνεργασία. Ειδικά με το flat και με τις φάλες δεν θα βγάλει πολλά καλά κόμπι. Μπορεί να κάνει κάτι πολύ ωραίο setup. Και ήδη η κόκκινη ομάδα εμένα δεν σημαντικό λέω αυτό το πλεονέκτημα. 6 ζωές η κόκκινη ομάδα, 4 ζωές η μπλε. Ένα backer δεν είναι ακόμα αρκετό για να πάρει το stock από τον Thanos. Κράτω το ρομπ, κλασική κίνηση up air, τον βγάζει. Πολύ χαμηλό πολύ στην ωραία. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο κόμπο του ρομπ. Είναι από τα standard combo του ρομπ. Του ρομπ down throw σε up air. Μάριο, καταφέρει τελικά να επιστρέψει στην πίστα, καταφέρει να ξαναπάρει τον έλεγχο, μένει στην πάνω πλατφόρμα. Dance μας. Ο Μάριο τώρα προσπαθεί να απομονώσει και να κλείσει το στόχο του Zelda. Και μάλλον το κατάφερε. Με ένα forward smash. Δεν κατάλαβα τι είπα και εκεί πέρα. Ούτε εγώ περίμενα να περιγράψω. Αλλά ο Λαοτάνος έχασε ένα στόκ κάπως. Νομίζω ήταν αυτή τη Zelda. Μάλλον. Η Zelda. Η Zelda είναι εκτός παιχνιδιού, να δούμε αν θα πάρει ζωή, που δεν το νομίζω. Θα δεν χρειαστεί ο Ρομπ. Σε αυτή τη φάση είναι δύσκολα τα πράγματα για την πλεομάδα. Κι όμως παίρνει το στόκ. Πήρε το Sharestock. Γενικά έχουν Μάριο και Τάνος με Ρόμπιν έχουν πολύ καλή συνεργασία, έχουν την σύνδεση. Ναι. Και το forward μας. Καταφέρνει και βάζει το Ρόμπ. Δύσκολα τα πράγματα για την Zelda. Κάνουν ωραία κόμπο και κλείνουμε. Βάκερ, ωστόσο προσπαθεί να τους κρατήσει μακριά. Αλλά γενικά η Zelda σε 1v2 δεν νομίζω να τα καταφέρνει και πάρα πολύ καλά. Πήγε για το kill με το αυτή. Έχει πολλά skills που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και μπορούν να τη βρουν και να βγαίνουν πάνω. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τα frame data. Ναι. Έχει κακά frame data η Zelda, οπότε οι κινήσεις της την αφήνουν εκτεθειμένη. Αν θες να παίξεις με κάποιο χαρακτήρα σαν τη Zelda πρέπει να διαλέγεις τις κινήσεις σου ανάλογα με την κατάσταση. Κι όμως βέβαια είναι πολύ ωραίο στόχος με το upbeat. Τα περισσότερα στόχος έχει και καταφέρει να τα βγάλει μέχρι στιγμή. Backthrow δεν είναι αρκετό ακόμα, αλλά ένα πολύ ωραίο charged B θα κλείσει το match και θα κάνει το 2-0 για την κόκκινη ομάδα. Και η κόκκινη ομάδα προχωράει. Σίντορα και Τάνος. Δυνατό synergy.